που είπε, δεν θυμάμαι πού. Ότι εμένα κάποια παιδιά από του μαχητέ μου λέγανε να λέω κακά λόγια για τον Τάνο. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Κάποια, όχι όλοι. Ναι. Κάποια παιδιά, ναι, μου το είπαν. Γιατί είναι ψέματα. Δεν θέλω να πω. Μη μου το κάνετε αυτό. Μα όταν ξεκινάτε να λέτε κάτι, τελειώστε το. Δεν είναι ωραίο. Αφήνετε εντυπώσει. Αφήνετε. Ναι. Γιατί όταν. Άκουσε με να σου πω κάτι, Ορέστη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δήλωσή σου που λε ότι κάποια του μαχητέ μου λέγανε να πω κακέ κουβέντε για τον Τάνο. Ήδη θα το πει καθόλου και θα το αποσιωπήσει, ή θα βγει και θα πει ο τάδε και ο τάδε μου είπανε αυτό και αυτό. Γιατί είναι σαν να πετά κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί κιόλα. Άμα θέλουν να το επιβεβαίωσουν οι ίδιοι. Αλλά μα θα βγουν οι άλλοι που σου λέγανε ότι θα να πει κακέ κουβέντε για τον Τάνο. Αυτή ήταν η αλήθεια. Εγώ δεν είπα, εγώ δεν κρύψα ποτέ πίσω από τον δάχτυλό μου. Μισή, ούτε ποτέ εγώ. Έκλεισε το μάτι σε κανέναν. Το θέμα είναι ότι εγώ από την πρώτη στιγμή, την πρώτη ημέρα μέχρι και την τελευταία θεωρώ ότι ήμουν αντικειμενικός και βεβαίως είπα ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος αν δεν έφευγε από την ομάδα των μαχητών, φαντάζεσαι τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Θα κερδίζατε περισσότερα έπαθλα, θα τρώγατε περισσότερες φορές. Θα χάναμε λιγότερους παίκτες. Θα χάνατε λιγότερους παίκτες, μια χαρά θα ήσασταν. Αλλά δεν είχατε μυαλό, τον ψηφίσατε πρώτο-πρώτο. Εγώ όμως δεν το ψήφισα. Εσύ δεν το ψήφισε, τα κόμματα είχε πει. Ενώ οι μαχητές. Ναι, γι' αυτό πιστεύω ότι μετά το παιχνίδι, αυτό θα το δείξει βέβαια η ιστορία. Πολλές φορές την ιστορία δεν την κρίνουμε στο παρόν, αλλά να βλέπουμε τι έγινε στο παρελθόν. Εγώ από την πρώτη μου ψηφοφορία μέχρι και την τελευταία θεωρώ ότι η στρατηγική, γιατί πολλοί μου λένε είχε στρατηγική, είχε το ένα το άλλο. Η στρατηγική ήταν υπέρ την ομάδα των μαχητών. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ ως παίκτης, συμπαίκτης αυτών των παιδιών, ακόμα και με κάποιους που δεν συμφωνούσα, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι τρεις μήνες κοιμόμασταν στο ίδιο σανίδι, τρώγαμε από την ίδια κατσαρόλα και να υποστήριξω κάποιον που ήμουνα κάποιες μέρες μόνο μαζί του. Οπότε ναι, είναι δυνατός παίκτης ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά εγώ από την πρώτη ημέρα μέχρι και τελευταία, μέχρι να και τελειώσει το παιχνίδι, με τους μαχητές θα είμαι, ακόμα και αν με κάποιους δεν συμφωνώ.